Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι. Να βάλω κάποιες απαισιόδοξες νότες στη συζήτηση, στην κουβέντα. Θεωρώντας καταρχάς να πω ότι το κείμενο είναι από τα κείμενα που έτσι με τράβηξαν πολύ ως αναγνώστη. Είναι πάρα πολύ σωστά, ας το πούμε έτσι, σε έκταση τόσο απαιτούντα. Είναι καλογραμμένο, έχει ροή. Η βασική άξονες που βάζει είναι σημαντική και συμφωνώ απόλυτα, παρόλο που έχω κάποιες ενστάσεις σε κάποιους. Π.χ. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι πρόκειται περί κλιματικής κρίσης, αλλά αυτό είναι μια κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε στην συνδιάσκεψη. Όμως υπάρχουν κάποια θέματα που με προβληματίζουν ιδιαίτερα και αυτά οφείλω να τα βάλω. Στην κουβέντα θα τα βάλω και στην συνέλευση μου. Ανήκω στη κοινή συνέλευση συνάντηση αναμέτρησης εμπορίων. Λοιπόν, νομίζω ότι λείπει από το κείμενο μια ανάλυση του νεοφιλελευθερισμού. Θα περίμενα, γενικότερα λείπει από το κείμενο μια ανάλυση του αντιπάλου. Δηλαδή, και σαν πολιτική μορφή, δεν φτάνει, για μένα τουλάχιστον δεν φτάνει το να λέμε 40 χρόνια νεοφιλελευθερισμού, έχουμε φτάσει εκεί. Πρέπει να δαπανίσουμε χρόνο και σκέψη και πολιτική πρακτική πάνω σε ένα ζήτημα στο να περιγράψουμε, να δούμε ακριβώς με τι αντίπαλο έχουμε να κάνουμε, γιατί για μένα δεν είναι δεδομένο ότι ξέρουμε και γνωρίζουμε με τι αντίπαλο έχουμε να κάνουμε. Θα φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Πολύ σωστά το κείμενο και συμφωνώ απόλυτα επισημαίνει ότι ο καπιταλισμός, ο νεοφιλελευθερισμός των 40 τελευταίων χρόνων δημιουργεί ανισότητες και ερώτημα. Οι ανισότητες είναι αποτέλεσμα της καπιταλιστικής οικονομίας, της λειτουργίας της. Εγώ θα έλεγα ότι είναι προϋπόθεση και προϋπόθεση της λειτουργίας της καπιταλιστικής οικονομίας. Ξέρετε, οι νεοφιλελεύθεροι, σαν αντίληψη, λένε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι δεν υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι, δεν υπάρχουν. Φτωχός είναι μόνο αυτός, υπάρχει μόνο φτώχεια στις προσδοκίες. Δεν υπάρχει υλική φτώχεια, δηλαδή. Αυτός που είναι υλικά φτωχός, είναι φτωχός, αν το ψάξουμε καλύτερα, είναι φτωχός στις προσδοκίες. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο φτωχός θα πρέπει να έχει προσδοκίες και οι προσδοκίες γεννιούνται σε μια κοινωνία όπου υπάρχει αυτό που στα οικονομικά λέμε trickle-down economics, δηλαδή πρέπει να ευημερήσουν οι από πάνω και αυτή η ευημερία θα διαχειριστεί στους από κάτω. Αυτό λοιπόν ο τρόπος λειτουργίας του νεοφιλελευθερισμού είναι ένα πράγμα το οποίο πετυχαίνει. Αποτυχαίνει κάπου, αλλά αυτή τη στιγμή στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό πετυχαίνει. Όλοι προσδοκούν να πάει καλύτερα η οικονομία για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα διάχυσης της ευημερίας. Άρα λοιπόν, το ζήτημα της ανισότητας δεν είναι πρόβλημα για τον νεοφιλελευθερισμό. Πρέπει να είμαστε άνισοι και άνισες, ακριβώς για να προκύψει ένα αποτέλεσμα ευημερίας. Απέναντι σε αυτό το ζήτημα, τη θέση του νεοφιλελευθερισμού, η αριστερά, κέντρο-αριστερά, αλλά και η δημοκρατική αριστερά, του δημοκρατικού τόξου λεγόμενο, ξέρετε πώς απάντησε. Ιστορικά απάντησε, έτσι. Είπε, ναι, ωραία, okay, αλλά εμείς είμαστε η αριστερά των ίσων ευκαιριών. Και έτσι υποβίβασε την ισότητα, που είναι άλλο μοντέλο οργάνωσης, άλλος τρόπος ανάπτυξης των κοινωνικών μορφών, σε ένα απλό εργαλείο καταμερισμού και διανομής των ίσων ευκαιριών. Άρα, ας ξεκινήσουμε με ίσες ευκαιρίες στα άτομα και αυτά τώρα πώς θα εξελιχθούν δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό ήταν μια μεγάλη ήττα και της σοσιαλδημοκρατίας
και της αριστεράς και αν θέλετε όλου του της προοδευτικής, θα το πούμε σε εισαγωγικά, σκέψης. Και ένα δεύτερο πράγμα που θέλω να πω, που είναι απότοκο αυτής της, ας το πούμε έτσι, η αριστερά, ακριβώς επειδή παίρνει τέτοιες θέσεις απέναντι στα προτάγματα του νεοφιλελευθερισμού και του σύγχρονου καπιταλισμού, εδώ και 40 χρόνια που λέει το κείμενο, έχει διαρκώς σύνθεση. Ερώτημα λοιπόν. Μάλιστα έχει τέτοιες ήττες που φτάνει στα όρια της εξαφάνισης. Δηλαδή σε πόσους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς σχηματισμούς υπάρχει ας πούμε αριστερά ή αριστερό κόμμα που να έτσι, ευαγγελίζεται κάποια πράγματα πέρα από αυτό το απλό ίσες ευκαιρίες, παιδιά, κάποιους στοιχειώδες κράτους πρόνοιας κλπ. Δεν γνωρίζω. Αμέσως μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ προέκυψε ένα θέμα πάλι της μορφής του νεοφιλελευθερισμού. Δηλαδή ο νεοφιλελευθερισμός δεν... το είδαμε όλοι κιόλας αυτό. Ότι αμέσως μετά το δημοψήφισμα ο νεοφιλελευθερισμός δεν ήταν απλά ένα σύνολο πολιτικών, αλλά ήταν ένα πλαίσιο ζωής, το οποίο έμπαινε σε διακινδύνευση. Γι' αυτό και οι υποστηριχτές της νομισματικής κυριαρχίας και του δραχμισμού, ας το πούμε έτσι, ήταν τα ποσοστά τους να καταρρεύουν. Ενώ λογικά θα περίμενε κανείς ότι τουλάχιστον η αριστερά της συνυπευθυνότητας και η αριστερά, ας το πούμε έτσι, η πιστή στο πρόταγμα, ας πούμε, του κοινωνικού μετασχηματισμού, θα έβλεπε κάποιες... όχι, δεν είδε. Όλα τα αριστερά κόμματα πήραν, πνίγηκαν, ας το πούμε έτσι, στο αίμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και το ερώτημα που θέτω σε προβληματισμό, που πρέπει να μας προβληματίσει στην συνδιάσκεψη, είναι εάν λοιπόν το 2015, εάν και σήμερα με το ζήτημα της πανδημίας μπαίνει καθημερινά για τον απλό, την απλή άνθρωπο διακινδύνευση του καθημερινού πλαίσιου ζωής, πώς μπορούμε να οδηγηθούμε σε αυτό που οι θέσεις λένε διαδική εξουσία ή πρόγραμμα, μεταβατικό πρόγραμμα. Έχω μεγάλα ερωτηματικά στο κατά πόσον σε ένα κείμενο θέσεων που κατά τα άλλα συμφωνώ, είπαμε, με τους άξονες, μπαίνει τόσο επιτακτικά το μεταβατικό πρόγραμμα. Είμαστε σίγουροι και σίγουρες ότι το μεταβατικό πρόγραμμα είναι αυτό που πρέπει να μας απασχολεί στη συγκεκριμένη στιγμή αυτής της ανασυνδετικής προσπάθειας. Ευχαριστώ.